Ανάσα στον αγώνα για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας όπως μας αξίζει στον 21ο αιώνα, με σταθερό ωράριο και λιγότερες ώρες δουλειάς, με πλήρη δικαιώματα και όχι σαν σκλάβοι στα πόδια του κεφαλαίου όποτε και όπως απαιτούν τα χέρια. Αυτό ήταν η απεργία σταθμός την περασμένη Πέμπτη και η σημερινή. Οι χιλιάδες που συγκεντρώθηκαν σε όλες τις διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις, οι κινητοποιήσεις που ήταν οι μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων. Ήταν ανάσα για τη συνέχεια, για την κλιμάκωση του αγώνα, για να ξυλωθεί όλο το εργατικό πλαίσιο που έφτιαξαν όλες οι κυβερνήσεις με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα στο σημερινό άθλιο νομοθέτημα. Ήταν ανάσα για όσους μετά από καιρό ή για πρώτη φορά έκαναν το βήμα. Βρέθηκαν στην ίδια αλυσίδα με τους συναδέλφους τους στη διαδήλωση. Για εκείνους που αυτή τη φορά είδαν με άλλο μάτι τους συνδικαλιστές εργάτες που βρέθηκαν στους χώρους δουλειάς τα ξημερώματα, οργανώνοντας τις απεργιακές φρουρές. Για εκείνους που μέχρι χτες δεν τολμούσαν μπροστά στις κάμερες της εργοδοσίας να πάρουν ούτε μια ανακοίνωση στην πρωινή εξόρμηση. Όμως το πρωί ψηφίσαν στα μέλη των συνδικάτων: «Βοηθήστε μας να απεργήσουμε! Δεν αντέχουμε άλλο!» Η απεργία πέτυχε. Το νομοσχέδιο απορρίπτεται καθολικά από τους εργαζόμενους που απαιτούν την απόσυρσή του. Και οι μόνοι που το υπερψηφίζουν είναι ο ΣΕ και οι υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις. Ούτε τα επιχείρηματα που έπεσαν σε χαλασμένη κασέτα για το φιλεργατικό και παρεξηγημένο νομοσχέδιο έκτρωμα που συντονίζει την Ελλάδα με τον εργασιακό μεσαίωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, οι μηνύσεις, οι αποφάσεις των δικαστηρίων για τις παράνομες και κατακριστικές απεργίες, ούτε οι άσπονδοι φίλοι των εργατών ΣΥΡΙΖΕΗ, όλες τις προηγούμενες μέρες του συμβούλευαν για την αναποτελεσματικότητα των αγώνων και την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής εναλλαγής. Τίποτα από αυτά δεν στάθηκε ικανό να ανακόψει το μεγάλο ποτάμι που κατέκλυσε όλες τις πόλεις. Βέβαια, η μεγάλη επιτυχία αυτής της μάχης δεν ήταν μόνο η μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στις απεργίες. Ήταν το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι εργαζομένοι καταλαβαίνουν πλέον ποιος είναι ο εχθρός τους και τι πρέπει να κάνουν το επόμενο διάστημα. Φάνηκε η δύναμη της εργατικής τάξης. Η αντίδραση της κυβέρνησης, της εργοδοσίας και των επιτελείων τους στην πανεργατική απεργία και στις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις είναι απόδειξη ότι ο οργανωμένος αγώνας των εργαζομένων είναι καρφί στο μάτι τους. Αν η απεργία, όπως λένε, δεν συγκινεί, και διασχειριζόταν πριν μερικούς μήνες και η ηγεσία της ΓΕΣΕ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, γιατί στον πυρήνα του νομοσχεδίου περιέχονται νέες απαγορεύσεις για εμπόδια στο απεργιακό δικαίωμα? Θωρακίζεται η απεργοσπασία, ποινικοποιείται η περιφρούρηση του απεργιακού αγώνα και συνολικότερα η συνδικαλιστική δράση, κυρίως εκεί που χτυπάει η καρδιά της παραγωγής, στον χώρο δουλειάς και στο πρωταβάθμιο σωματείο. Γιατί αυξάνονται τα αναχώματα για ένα σωματείο να αποφασίσει απεργία και έναν εργαζόμενο να απεργήσει? Γιατί σήμερα η πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, κυριολεκτικά για την τιμή των όπλων, έβαλε μια στάση εργασίας φάντασμα αντί να στηρίξει την πρόταση δεκάδων σωματείων της πόλης για απεργιακή συγκέντρωση? Την προσπάθεια αυτή συντρέφουν κόμματα και συνδικαλιστικές δυνάμεις που θέλουν είτε να φρενάρουν τις αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομένων, είτε να αποσυντονίσουν, είτε να αξιοποιήσουν τη γενικευμένη δυσαρέσκεια για να ψάρεψουν ψήφους. Η μαζικότητα των απεργιακών συγκεντρώσεων στην πόλη μας, που ήταν οι μεγαλύτερες εδώ και αρκετό καιρό, το σταμάτημα της παραγωγής σε αρκετούς χώρους δουλειάς, η συμμετοχή για πρώτη φορά σε απεργία νέων εργαζόμενων από διάφορους χώρους, οι εκατοντάδες που έκαναν το βήμα, είναι αδιάψευτος μάρτυρας για την επιτυχία της απεργιακής μάχης. Τώρα ακόμα πιο μπροστά, πιο αποφασιστικά, ώστε σε κάθε χώρο δουλειάς να οργανώσουμε καλύτερα την πάλη μας, να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο στην πράξη, να μείνει στα χαρτιά. Ό,τι κερδίθηκε ήταν από αγώνες των εργαζόμενων. Τίποτα δεν χαρίστηκε. Έτσι και τώρα, κάθε σωματείο με δική του ευθύνη να γίνει κυψέλη οργάνωσης, να δουλέψει για την ενημέρωση και τον αγώνα των εργαζόμενων, κάνοντας πέρα δυνάμεις εργοδοσίας στο εργατικό κίνημα, να απορρίψουν την γραμμή σφαγής των δικαιωμάτων μας, στη λογική ότι με την κερδοφορία των λίγων και εμείς καλύτερα. Ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Εμπόδιο για να ζήσουμε και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας είναι οι λίγοι που στερεώνονται το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Αυτοί και το πολιτικό τους προσωπικό είναι ο ένοχος. Τώρα πιο θαρετά, για να μετρήσουμε βήματα στην οργάνωση της εργατικής τάξης,
να κάνουμε το φόβο τους πραγματικότητα. Το μόνο αποτέλεσμα... Φόβος, καμιά υποταγή, εμπρός, λέει, στην πρώτη τη γραμμή. Κανένας φόβος, καμιά υποταγή, εμπρός, λέει, στην πρώτη τη γραμμή. Το μόνο αποτελεσματικό είναι η οργάνωσή μας ενάντια σε αυτούς που μας μαυρίζουν τη ζωή. Αυτό φοβούνται. Σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά να δυναμώσει η φωνή που αντιπαλεύει αυτή την πολιτική. Να δυναμώσει την πάλη για τα δικά μας δικαιώματα. Συνάδελφοι, για να σπάσουν τα δεσμά μας, για να πάψει πια η σκλαβιά, να νιώσουν πρέπει τη γροθιά μας και της ψυχής μας τη φωτιά. Η Πέμπτη και σήμερα είναι η αρχή. Έχουμε τη δύναμη ακόμα και να το ψηφίσουνε να μην εφαρμοστεί ποτέ. Συνεχίζουμε μέσα από τα σωματεία μας με συσκέψεις, με συνελέξεις, με κουβέντα άνθρωπο τον άνθρωπο. Όλοι μαζί φωνάζουμε με όλη τη δύναμη που μας δίνει το δίκιο μας και η δύναμη της ενότητάς μας μέχρι να το ακούσουν και οι νεκροί των αγώνων της τάξης μας. Μέχρι τη νίκη πάντα! Μέσα από τα σωματεία μας.
με συλλογικές διαδικασίες. Με τις διαδικασίες αυτές που νομιμοποιούν στην πράξη τις ανάγκες μας, τις διεκδικήσεις μας. Και οι αποφάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν τσάκισμα του 8ωρου, περιορισμό της συνδικαλιστικής μας δράσης. Οι αποφάσεις μας περιλαμβάνουν σταθερό εργασιμό χρόνο, δουλειά με δικαιώματα, ανθρώπινη ζωή. Και ακριβώς με βάση αυτές τις αποφάσεις συνεχίζουμε από αύριο πιο αποφασιστικά σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε κλάδο. Ό,τι και να κάνουν, αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Τους το λέμε για άλλη μια φορά. Γιατί η ιστορία δεν γυρίζει πίσω. Η ιστορία γράφεται από το δικό μας αγώνα, από το ταξικό αγώνα. Αγώνας λοιπόν, ρήξη, ανατροπή και η ιστορία θα τους στείλει εκεί που τους αξίζει, στα σκουπίδια της. Κάτω τα χέρια, κάτω!